τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών. Στην Ομοσπονδία είναι και έχει και ευρωπαϊκό δίκτυο. Τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, γιατί όταν ο άνθρωπος αυτός 10 χρόνια τώρα έχει μαλλιάσει η γλώσσα του, πώς έρχονται ισπανικά, γερμανικά, ελβετικά μοντέλα, βγαίνουν στο σφυρί των φτωχοδιάβολων. Και η στρατηγική, τι ωραίο εφεύρημα αυτό. Κακοπληρωτές τη βγάζουν καθαρή, για να δικαιολογήσουμε πώς βάζουμε στο χέρι φτωχοδιάβολους. Με συγχωρείτε, όπως λέει ο φίλος ο Αργύρης εδώ, οι τράπεζες δεν έχουν ευθύνη που δίνουν στο 1/15 της αξίας τα κόκκινα στους κυρίους οι οποίοι μετά κάνουν πάρτι. Όλοι είναι μέσα, όλοι. Καλημέρα κύριε Κρητικέ. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην έγκριτη εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πια και με τη Βούλα εθνοπατέρα στην κατάσταση τοκογλυφίας. Ή κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος. Δυστυχώς θα μιλήσω σαν απλός πολίτης. Αυτό δημιουργεί αισθήματα οργής, θυμού και αγανάκτησης. Και επειδή σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά στα όσα προείπατε, δυστυχώς δεν είναι και ο μοναδικός. Είναι και άλλοι εθνοπατέρες που εμπλέκονται τουλάχιστον επαγγελματικά με φαντς και με παρόμοια συμφέροντα. Αυτό ίσως επεξηγεί και εξηγεί το φαινόμενο που βιώνουμε κυρίως τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τις ασυδοσίες δράσεις των συγκεκριμένων εξωχώριων εταιριών στη χώρα μας. Πραγματικά δρούνε σαν να μην υπάρχει δικαιοσύνη, που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί βλέπετε ότι σιωπά εκοφαντικά δρούνε σαν να μην υπάρχουν θεσμοί, σαν να μην υπάρχουν εποπτικές αρχές. Εμάς μας δημιουργούσε και μας δημιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι όποτε απευθυνθήκαμε στην Τράπεζα της Ελλάδας, στον κύριο Στουρνάρα, απευθύνθηκαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο συνήγορο του καταναλωτή, δεν θα μιλήσω για τον τραπεζικό και δημοσιολαβητική, γιατί αυτό αμείβεται ξεκάθαρα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Παρατηρούσαμε σε συγκεκριμένα θέματα μία απραξία, μία σιωπή, μία αντίδραση ύστερα από πάρα πολλούς μήνες. Οπότε η επεξήγηση δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η επεξήγηση είναι ότι επειδή μιλάμε για δισεκατομμύρια συμφέροντα, διότι αν υπολογίσετε ότι αυτή τη στιγμή στα χέρια των φαντς βρίσκονται 760.000 ακίνητα στη χώρα μας. Επαναλαμβάνω το νούμερο. 760.000 ακίνητα στη χώρα μας και συμφέροντα άνω των 60 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή μιλάμε για τη μεγαλύτερη ηλιελασία ιδιωτικού πλούτου στη χώρα, και το συνδυάσετε με ποιο, ότι η χώρα μας είναι στη λίστα με τις πιο διεφθαραμένες χώρες του κόσμου, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Και επειδή άκουσα και το σχόλιο ενός ακροατή σας που λέει, μα οι τράπεζες τα πουλάνε στο 10ο τα δάνεια και στο 20ο, θα ήθελα να δώσω τη διευκρίνηση στο συγκεκριμένο ακροατή σας ότι οι τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές, τα πουλάνε στον εαυτό τους τα δάνεια αυτά. Τι εννοώ? Τον καλώ λοιπόν και σας καλώ να δείτε τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των συγκεκριμένων τραπεζών και τους στρατηγικούς επενδυτές που έχουν, που είναι εξωχώρια συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο, και το έχω ξαναπεί, ότι αν ο Κρητικός είναι μέτοχος στη Δέλτα Τράπεζα και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, παίρνει απόφαση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και πουλάει στον εαυτό του, που είναι εταιρεία Funds, έξω από την τράπεζα δάνεια σε τιμή που το συμφέρει. Έχουμε λοιπόν μια τράπεζα που έχει ανακεφαλοποιηθεί με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και του ελληνικού δημοσίου και παραμένει εν ζωή σαν κέλυφος, σαν ζόμπι δηλαδή. Αυτή η τράπεζα λοιπόν, αντί να φροντίσει να πάρει λεφτά, να εισπράξει λεφτά για να αποπληρώσει αυτά που χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο και στους Έλληνες φορολογουμένους, ξεπουλάει τα περιουσιακά της στοιχεία δισεκατομμυρίων έναντι πινακίου φακής σε στρατηγικό εταίρο που μπήκε πάλι και με ψίχουλα μέσα στην τράπεζα, ο οποίος αγοράζει περιουσιακά στοιχεία των 30 δις με 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για συνθήκες χειρότερες από φρεγκανικές αποικίες του 18ου αιώνα. Κοιτάξτε, εσείς καλά κάνετε και τα λέτε. Εδώ μου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα ο Φώτης, αν τα δάνεια τα δίνουν στο 5% της αξίας, το χρέος παραμένει ολόκληρο στην τόκους. Συγγνώμη, λέει, αν διέγραφαν, ο κόσμος θα βοηθούνταν, το κράτος θα ξεφόρτωνε το χρέος, αλλά μιλάμε για ένα οκορακισμό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής όμως. Και δράτω με τις ευκαιρίες από την επικαιρότητα, την οποία δεν την προκάλεσε κανείς. Ήρθε στα πράγματα από τις αποκαλύψεις. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε πια για βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν σε σχέση με αυτό που εσείς λέγατε περί προστασίας πρώτης κατοικίας, κύριας, που ψηφίζουν για απελευθέρωση
των κόκκινων δανείων και των αρπακτικών κτλ. Και έχεις μια απόφαση, θα σας κάνω ένα σενάριο. Δεν έχω στοιχεία, σενάριο είναι. Έχεις μια απόφαση που τη σχολιάζαμε πριν 10 μέρες μαζί, η οποία είναι σε ομοφωνία πλήρη από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, τον Άριο Πάγο, η οποία έβαλε φρένο στους υπεργολάβους στο εσωτερικό των δανείων των funds και είπε ότι δεν μπορείτε να τα βγάζετε στο σφύρι. Και αμέσως ξεκίνησε μια ιστορία αλλαγής της απόφασης του Αρίου Πάγου μέσω τροπολογίας. Ρωτώ εγώ εσάς ευθέως, γιατί να μην το συνδέσω με βουλευτές σαν τον Μπουμπουκή? Εγώ θα σας απαντήσω ότι πάρα πολύ σωστά τα λέτε και το συνδέετε. Βεβαίως και πρέπει να το συνδέσετε, και όχι μόνο με το συγκεκριμένο. Και βεβαίως προκύπτει το ερώτημα, ο συγκεκριμένος και άλλοι οι οποίοι συνδέονται κατά καιρούς επαγγελματικά και έχουν ακουστεί τα ονόματά τους, όχι μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και από τα υπόλοιπα κόμματα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, πώς θα ψήφιζαν όταν θα ερχόταν η συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή, αν δεν αντιδρούσαμε σε πανελλαδική κλίμακα και απειλούσαμε με κινητοποιήσεις και με καταλήψεις βουλευτικών γραφείων? Πώς θα ψηφίζαν υπέρ των συμφερόντων των ψηφοφόρων τους, των καλώς εννοούμενων, το ξανατονίζω αυτό, των καλώς εννοούμενων συμφερόντων, και με βάση τον όρκο που δώσαν για πίστη στο ελληνικό σύνταγμα και στα συμφέροντα του ελληνικού έθνους, ή υπέρ των συμφερόντων των εξωχώριων, των κογλήφων, αγνώστης προελεύσεως από το εξωτερικό? Διότι σας άκουσα στην εισαγωγή σας που μιλήσατε για εταιρείες από τη Γερμανία, από την Ιρλανδία, από τη Δανία. Έχουμε και εταιρείες που έχουν έρθει από το Μεξικό, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Από το Μεξικό. Και εμείς έχουμε στείλει επανειλημμένα, το τονίζουμε σε ενδεχομπήσεις, διότι ό,τι λέω προκύπτει αγράφως, εξώδικα στους οικονομικούς εισαγγελείς, και τους καλούμε να ερευνήσουν τα κεφάλαια των συγκεκριμένων εταιρεών. Διότι πώς είναι δυνατόν να έχετε μια εταιρεία στη χώρα μας με ένα υποτιθέμενο κεφάλαιο του 1 ευρώ ή του 1 δολαρίου ή των 5.000 δολαρίων και να αγοράζει ακίνητα εκατομμυρίων? Αν αυτό δεν λέγεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πιανού λέγεται? Του φουκαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα που έχει ένα μίνι μάρκετ και δεν έκοψε μια απόδειξη των 10 ευρώ. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν ντροπή και για το πολιτικό και για το θεσμικό και για το δικαιακό σύστημα της χώρας μας. Μου λέει εδώ ένας ακροατής, γιατί και το γέλιο κάνει καλό, κύριε κριτική, λέει, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Αφού είναι τόσο αστέρι ο κύριος Πάτσης, γιατί δεν του δίναν τα δάνεια των κομμάτων να τα καθαρίσει στο 1/15? Καταλάβατε, εδώ είναι για γέλια η κατάσταση. Έχει απόλυτο δίκιο. Και όπως είπατε, και η διακομόδοση ορισμένες φορές είναι χρήσιμη. Κύριε κριτική, όμως τα πράγματα είναι σοβαρά. Είπατε 760.000 ακίνητα. Ποια είναι η κατάσταση, για να καταλάβουμε πάνω σε τι σπεκουλάρουν οι ξύπνοι? Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα αυτή τη στιγμή? Θα σας πω ότι οι συμφωνίες που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα και συνδέστε σημειολογικά με αυτά που μεταφάνει σήμερα, πότε καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας πλήρως και ο νόμος Κατσέλη. Φεβράριος του 18, με μια κυβέρνηση η οποία τότε έφευγε. Λοιπόν, για να συνδέονται πράγματα, να δείτε πως ορισμένα πράγματα λειτουργούν διακομματικά, τουλάχιστον στα κόμματα εξουσίας. Για να καταλάβουμε τα συμφέροντα των δισεκατομμύριων από το εξωτερικό πώς δρούν. Θα σας πω λοιπόν ότι ενώ τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υπογράψει και είχε συμφωνήσει για 120.000 πληστηριασμούς, που από το 18 μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί περίπου 50.000 πληστηριασμοί, επομένως με βάση τα νούμερα λογικά θα πρέπει να γίνουν άλλοι 70.000 πληστηριασμοί, ξαφνικά πέρσι τον Απρίλιο στο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επέπληξε στην ουσία την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν δρά με ταχύς ρυθμούς ως προς το θέμα των πληστηριασμών και ότι πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό. Πριν από ένα μήνα έρχεται λοιπόν στο φως της δημοσιότητας μία είδηση σαν ανακοίνωση, η οποία λέει ότι πρέπει να γίνουν μέσα στην επόμενη τριετία συνολικά 160.000 πληστηριασμοί. Δηλαδή στα προηγούμενα νούμερα, και ενώ πρέπει να είναι 70.000 πληστηριασμοί, προστίθεται άλλοι 90.000 πληστηριασμοί. Αυτό λοιπόν, αν το συνδέσετε με τις επιπρόσθετες πωλήσεις δανείων που φεύγουν από τις συστημικές τράπεζες και πηγαίνουν στους εαυτούς τους που είναι έξω από τις τράπεζες, στους εταίρους τους, και στις 760.000 ακίνητα που βρίσκονται στα χέρια τους, καταλαβαίνετε, θα το πω γιατί πιάτσικο
ετοιμάζεται η χώρα. Είναι το μεγαλύτερο πλιάτσικο ιδιωτικής περιουσίας η ελληνική περίοδος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και ρωτώ, ποιος θεσμικός παράγων αντιδρά, η δικαιοσύνη, οι εποπτικές αρχές, τι η σας έχει, αντιδρά. Τι σας έχει πει το Σώμα των Οικονομικών Εισαγγελέων που έχετε προσφύγει εγγράφος? Κοφαντική σιωπή. Εμείς θα κοινοποιούμε εξοδίκως. Τι σας έχει πει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Εκοφαντική σιωπή. Εκοφαντική σιωπή. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μάλιστα. Αυτό εμάς ειλικρινά μας θλίβει. Μας θλίβει. Και θα πω λοιπόν, γιατί πρέπει να αντιλαμβανόμαστε γιατί μια χώρα πέφτει στη διαφθορά και στην παραγμή όταν οι θεσμοί της δεν λειτουργούν. Θα σας πω λοιπόν ότι πέρσι όταν ήμουν στη Βουλή Εμπορίου και Οικονομικών που επεξεργαζόταν τον πτωχευτικό κώδικα για ιδιώτες που περιείχε και περιέχει πολλές απαράδεκτες διατάξεις που καταπατούσαν ακόμα και ανθρώπινα δικαιώματα όπως περί απαγόρευσης προσφυγής στη δικαιοσύνη κάποιου που το ΦΑΝΤΣ θα τον οδηγούσε σε υποχρεωτική πτώχευση, το οποίο καταφέραμε και το... και απαλήθηκε τελικά ύστερα από αγώνα, ο εκπρόσωπος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων δημιουργήσε ολόκληρο θέμα και φασαρία στην Επιτροπή για ποιο πράγμα? Όχι για το πτωχευτικό, αλλά επειδή λέει δεν μίλησε πρώτος από όλους τους φορείς που βαρύσονται εκεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Από αυτό καταλαβαίνετε τι επικρατεί λοιπόν. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Ειδική παραγμή. Κύριε Πρόεδρε, με ρωτάει εδώ πολλής κόσμος. Το γεγονός ότι εδώ έχεις έναν βουλευτή ο οποίος δηλώνει ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε ασυμβίβαστο. Είστε και νομικός αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Νομικός, όχι δικηγόρος, νομικός, ναι. Ναι, ναι, νομικός. Είναι δυνατόν ένας δικηγόρος, νομικός δηλαδή, της εμβέλειας του εν λόγω κυρίου να μην γνώριζε τις βασικές υποχρεώσεις και αν περιμένω τους πούνε στη Βουλή ότι έχει ασυμβίβαστο, ότι χρειάζεται φορολογικές δηλώσεις, ότι χρειάζεται το πόθεν έσχες να τα έχει δηλωμένα, ότι δεν μπορεί να κάνει εξωγχώρια, κοντράτα κτλ.? Μα φυσικά και το γνώριζε. Είναι δυνατόν ένας πρωτετής φοιτητής της νομικής να διδάσκεται αυτά στο έτος του? Μα φυσικά και τα γνώριζε. Είναι δυνατόν? Και εδώ και δύο, τυπώνεται και το ερώτημα. Πώς θα ψήφιζε αν ερχόταν η τροπολογία στη Βουλή που θα καταργούσε την απόφαση του Αρείου Πάγου που απαγόρευε στους υποεργολάβους, δηλαδή στους σέρβιστες, να διενεργούν πληστηριασμούς για λογαριασμούς στο ΦΑΝΤΣ? Πώς θα ψήφιζε? Υπέρ των συμφερόντων του ή υπέρ των συμφερόντων των ψηφοφόρων του? Εδώ το ασυμβίβαστο δεν είναι απλώς εξόφθαλμο, είναι καραμπινάτο. Είναι καραμπινάτο. Και όλοι γνώριζαν. Ο Λεωνίδας ρωτάει, κύριε Πρόεδρε, λέει, είναι νόμιμο τα προσωπικά μας δεδομένα να βγαίνουν στο εξωτερικό για να τα επεξεργαστούν αυτά τα ΦΑΝΤΣ είτε στο Μεξικό είτε στην Ιρλανδία χωρίς τη συγκατάθεσή μας? Φυσικά και δεν είναι νόμιμο. Γι' αυτό μιλάω περί ηθικής παραγμής κατάπτωσης και διαφθοράς των θεσμών μιας χώρας. Μια χώρα πότε καταπίπτει? Όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί της. Γι' αυτό μιλάω για εκοφαντική σιωπή όλων των αρμόδιων θεσμικών φορέων που εκ της φύσεως και εκ της ιδρύσεώς τους και εκ του λειτουργήματό τους είναι υποχρεωμένοι να δρούν στις περιπτώσεις αυτές. Και διατυπώνεται το ερώτημα πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εισαγγελείς, δικαστές, ανεξάρτητες αρχές που αμείβονται με εξωπραγματικές αμοιβές, με πολλές χιλιάδες ευρώ μηνιαίως από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων να μην πάρουν τίποτε από αυτά στα οποία είναι εντεταλμένοι. Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, α, ωραίο. Για ακούστε κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μην το έχετε υπόψη σας ή μπορεί και να το ξέρετε, γιατί εσείς μαζεύετε στοιχεία από όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, λέει, από τα Γρεβενά. Στον ορεινό όγκο Πίνδου, εδώ, είχαμε 15 ξενοδοχειακές μονάδες Lux, οι οποίες από την κρίση μπήκαν μέσα. Πρωτοστάτες, επειδή για να τη βγάλουν βάλαν πρόσφυγες με το πρόγραμμα το οποίο έληξε. Πρωτοστάτες για να φύγουν από το πρόγραμμα και να αγοραστούν τα δάνεια τους το 1 δέκατο ήταν μεταξύ άλλων και ο ελόγω βουλευτής ως νομικό γραφείο. Τα ξέρει, λέει, αυτά ο κύριος Πρόεδρος. Και τα ξενοδοχεία περάσαν σε άλλα χέρια. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν το ξέρω. Δεν το γνώριζα. Αλλά είναι, θα θέλετε, στα πλαίσια ενός ευρύτερου, θα πω, προγράμματος τακτικής που εφαρμόζεται στα τμήματα καθυστερήσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών όταν πουλιώτησαν τα κόκκινα δάνεια, όπου εκπρόσωποι των φορέων αυτών, δηλαδή των ΦΑΝΤΣ,
των εξωχώριων των τοκογλύφων, κυριολεκτικά ξεσκόνησαν όλα τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που μιλάω για αφελληνισμό του ελληνικού επιχειρήν σε κρίσιμες περιοχές της χώρας, και θα είμαι συγκεκριμένος, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, συστηματικά κάθε μήνα ελληνικές αμυγός επιχειρήσεις, μικρές, μικρομεσαίες, περνάνε στα χέρια ξενοφάνους, ξεπουλιούνται στον 10ο και 20ο της τιμής. Γιατί οι τράπεζες δώσαν τα δάνεια αυτά σε φανς και τα φανς πλέον τα πουλάνε σε ξένα συμφέροντα. Όταν λοιπόν μια χώρα, μια περιοχή στην ουσία χάνει τον οικονομικό έλεγχο, στη συνέχεια τι μένει να χάσει? Και τον έλεγχο εδάφους. Ας διαβάσουμε λίγο ιστορία και θα καταλάβουμε τι εννοώ. Μου λέει εδώ ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα λέει, τον κύριο κριτικό να τον κατεβάσετε κάτω στην Κρήτη για μια τηλεοπτική εκπομπή. Για να γίνουν κατανοητά όλα αυτά πρέπει να έχει ετοιμάσει σε slides PowerPoint όλα τα επίμαχα σημεία από τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής με αριθμό ΦΕΚ από κάτω. Οι πληροφορίες είναι πολλές, θέλουμε ΦΕΚ. Και μου λέει ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, μπρος όλο αυτό το κλίμα και θεσμικά, σήμερα έτσι όπως είναι το καθε... Πρόσκληση είναι αυτή, να κατεβείτε κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μεγάλη χαρά βεβαίως. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης, σε όλο αυτό το κλίμα και θεσμικά όπως είπατε που τρώτε πόρτα, σχήμα λόγου, με αυτή την κατάσταση και με 760.000 στα μανταλάκια, πώς μπορεί σήμερα ο Σύλλογος να αντιπαρέλθει και να συνδράμει τους δανειολήπτες? Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες? Το βασικό είναι εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, ένας δανειολήπτης ο οποίος θα έρθει αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις να αντέδρα, τι εννοώ? Μας κοινοποιήθηκε ένα εξώδικο ή μια επιστολή περί πωλήσεως ή τη υδροποιήσεως του δανείου μας. Γνωρίζω ότι αυτά έχουν κόστος. Πρέπει όμως να γίνονται αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τις πατρογονικές μας ή τις προσωπικές μας περιουσίες. Άμεσα αντιδρούμε με κατώμιο τρόπο εξωδίκως και λέμε ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε, διότι έγινε ερήμην μας, την πώληση ή την υδροποίηση του δανείου μας. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Μας έχετε εξωδίκωση η επιστολή η οποία μας γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος services ανέλαβε τη διαχείριση του δανείου μας. Αντιδράμε πάλι όχι απλά εξωδίκως, αλλά και με αγωγή που αρνούμαστε αυτήν την εκπροσώπηση. Μας κοινοποιείται διαταγή πληρωμής. Εκεί αντιδρούμε και με ανακοπή και αν χρειάζεται και με αναστολή για πολύ συγκεκριμένους λόγους που ο κυριότερος είναι, και εμείς αυτόν το χρησιμοποιούμε, το μη βέβαιο και καθαρισμένο της απέτησης. Δηλαδή έχουμε μία τράπεζα και δεν σπορώ ονομαστικά, είτε είναι η Εθνική, είτε είναι η Eurobank, είτε η ΑΑ, η υπήρεση που πουλάει ένα δάνειό μας. Η ανέλυξη του δανείου αυτού δεν έχει ελεγχθεί οικονομικά. Δηλαδή εγώ μπορώ να ισχυριστώ ότι ο κ. Σαχίνης μου χρωστάει 100.000 ευρώ. Το λέω εγώ όμως. Δεν το έχει ελέγξει κάποιος. Επομένως το δάνειο είναι ανέλεγχτο. Πουλάνε λοιπόν οφειλές με παράνομες χρεώσεις μέσα. Επομένως πρέπει να γίνει ανακοπή στη διαταγή πληρωμής. Προχωράνε σε κατασχετήρια έκθεση. Ανακοπή και αναστολή. Το ίδιο και στον πληστηριασμό. Επίσης πρέπει να γίνουν αρνητική αναγνωριστική αγωγή που να ζητάει από το δικαστήριο να ορίσει πραγματογνώμονα για το πραγματικό ύψος του δανείου. Αυτά έχουν κόστος. Το γνωρίζω. Όμως αν κάποιος τα καταφέρει και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες, πραγματικά δεν μπορούν να του υφαρπάξουν την περιουσία του. Είναι αδύνατον. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, θεσμικά, νομικά ή από νόμο. Δυστυχώς όχι. Προστασίας. Μάλιστα. Που με πάρα πολύ κόπο, θα πω από το 2002, προσέξτε τις ημερομηνίες, από το 2002 μέχρι και το 2013 είχαμε φτιάξει με πάρα πολύ αγώνα, κόπο, δικαστικό, εξοδικαστικό, με κινητοποίησεις κλπ. Ξυλώθηκε μέσα σε μια διετία, τριετία, από το 2015 μέχρι το 2018, και τα αποτελέσματα του ξυλώματος αυτού τα ζούμε σήμερα. Θα κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Τάσου. Ακούστε το, απευθύνεται σε εσάς λέγοντας ότι ο κύριος κριτικός γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, το δικαστικό σύστημα, το επιχειρηματικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα. Σας διαβάζω λοιπόν αυτό που συνεχίζει. Λέει ο κύριος Πάτσης, λέει, δεν ήταν ούτε κεραυνός εν εθρία, ούτε ανακάλυψε κανείς στην Αμερική. Πριν από πολλά χρόνια, και μάλιστα πριν από 2 χρόνια, όταν εξελέγην και βουλευτής, όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα η δραστηριότητά μου. Μας λέει εδώ ότι το είπε στον Αντένα. Επειδή δεν παρουσιάστηκα ξαφνικά σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη χώρα, είναι γνωστή και ειδικά κάποιες από τις δραστηριότητές μου είχαν καταγγελθεί πάρα πολλές φορές. Νομίζετε ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτια του? Όλη η Ελλάδα το ξέρε. Μόνο το κόμμα μου ήξερε. Και κανείς δεν μου είπε ότι αυτά που κάνω δεν επιτρέπονται. Ρωτάει λοιπόν εδώ. Είναι δυνατόν ένας από το κόμμα του να μην του είπε ότι δεν επιτρέπονται?
Εγώ θα σας πω ότι στην αρχή δεν του το είπε το ότι δεν επιτρέπονται. Όταν θα ερχόταν προσφύφηση η συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή που αφορούσε τα φανς και τους σέρβισες και την δραστηριότητά τους, δεν έπρεπε ο ίδιος να βγει να δηλώσει, να πει ότι εγώ δεν θα παραστώ στην ψηφοφορία ή στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, διότι υπάρχει ασυμβίβαση μεταξύ βουλευτικής ιδιότητας και επαγγελματικού μου δραστηριοτήτων, απλά πράγματα. Μάλιστα, τόσο. Εάν το είχε κάνει αυτό, εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι πεντακάθαρος. Ναι, σαφές αυτό που είπατε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι για αυτή την άλλη ματιά, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από τα παιχνίδια των τοκογλύφων και εντός κοινοβουλίου. Είναι αυτή που είπατε, τα 760.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και βλέπουμε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση αλλά και για το θάρρος και την τόλμη σας διαμέσου της εκπομπής σας να θίγετε τα θέματα αυτά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε.